Η ταινία «Είναι μια υπέροχη ζωή» ήταν μια αμερικανική δραματική ταινία φαντασίας του 1946 σε σκηνοθεσία του Frank Capra. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο James Stewart ως ένας άνθρωπος που έχει εγκαταλείψει τα προσωπικά του όνειρα προκειμένου να βοηθήσει άλλους στην κοινότητά του και του οποίου οι σκέψεις αυτοκτονίας την παραμονή των Χριστουγέννων προκαλούν την παρέμβαση του φύλακα άγγελού του. Η ταινία ήταν υποψήφια για 5 Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της καλύτερης ταινίας. Η ταινία Notorious ήταν ψυχολογικό και κατασκοπικό θρίλερ του 1946 σε σκηνοθεσία Alfred Hitchcock. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο Cary Grant, η Ingrid Bergman, ο Claude Rains και ο Αλέξης Μινωτής. Η αγαπημένη μου Κλιμεντίνη ήταν μια αμερικανική ταινία western του 1946 σε σκηνοθεσία John Ford και με πρωταγωνιστή το Harry Fonda. Ο τίτλος της ταινίας είναι δανεισμένος από το τραγούδι «Αγαπημένη μου Κλιμεντίνη» που τραγουδιέται στους τίτλους έναρξης και λήξης. Η ταινία θεωρείται από πολλούς κριτικούς κινηματογράφου ως ένα από τα καλύτερα western που έγιναν ποτέ. Η ταινία «Μεγάλες προσδοκίες» ήταν δράμα του 1946 σε σκηνοθεσία David Lean. Το σενάριο της ταινίας βασίζεται στο ομώνυμο μυθιστόρημα του Κάρολου Ντίκενς. Η ταινία έλαβε 5 υποψηφιότητες για βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, και κέρδισε 2. «Τα καλύτερα χρόνια της ζωής μας» ήταν ο τίτλος δραματικής αμερικανικής ταινίας του 1946 σε σκηνοθεσία του William Wyler με τους Frederick Marsh, Dana Andrews και Myrna Loy. Η ταινία πραγματεύεται το πρόβλημα της επανένταξης 3 βετεράνων του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην κοινωνία. Η ταινία απέσπασε συνολικά 7 βραβεία Όσκαρ, ανάμεσα σε αυτά το βραβείο καλύτερης ταινίας και πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του Frederick Marsh. «Η Πεντάμορφη και το Τέρας» ήταν μια γαλλική ρομαντική ταινία φαντασίας του 1946 σε σκηνοθεσία του Ζαν Κοκτό. Πρωταγωνιστούν η Ζοζέτ Ντέι ως η Πεντάμορφη και ο Ζαν Μαρέ ως το Τέρας. Η ταινία αναγνωρίζεται ως κλασική του γαλλικού κινηματογράφου. «Ο Μεγάλος Ύπνος» ήταν ένα αμερικανικό film noir του 1946 σε σκηνοθεσία Howard Hawks. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Humphrey Bogart ως ο ιδιωτικός detective Philip Marlowe και η Lorraine Bacall σε μια ιστορία για τη διαδικασία μιας ποινικής έρευνας, όχι για τα αποτελέσματά της. «Η κυρία από τη Σανγκάη» ήταν ένα film noir του 1947 σε σκηνοθεσία Orson Welles, ο οποίος πρωταγωνιστεί μαζί με την τότε σύζυγό του Rita Hayworth. Η ταινία είναι βασισμένη στο μυθιστόρημα «Αν πεθάνω πριν ξυπνήσω» του Sherwood King. «Ο κύριος Verdoux» είναι μια αμερικανική ταινία μαύρης κωμωδίας του 1947 σε σκηνοθεσία και με πρωταγωνιστή τον Τσάρλι Τσάπλιν. Ο Τσάπλιν υποδίεται έναν πολύγαμο που παντρεύεται πλούσιες γυναίκες και τις σκοτώνει. Η ταινία είναι εμπνευσμένη από τον κατασυρωή δολοφόνο Άρη Λαντρί. «Οι κλέφτες ποδηλάτων» ήταν ιταλική δραματική ταινία του 1948 σε σκηνοθεσία του Βιτόριο Ντεσίκα. Η ταινία περιγράφει την ιστορία ενός φτωχού πατέρα στη Ρώμη μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο οποίος αναζητά το ποδήλατό του που κλάπηκε, χωρίς το οποίο θα χάσει τη δουλειά που έμελε να είναι η σωτηρία της νεαρής οικογένειάς του. Το γενικότερο περιβάλλον χαρακτηρίζεται από ανομία, από την ανικανότητα της αστυνομίας και την αδιαφορία των συμμαχικών δυνάμεων που στάθμευαν στην Ιταλία μετά το τέλος του πολέμου. Η ταινία «Το κόκκινο ποτάμι» ήταν western του 1948 σε σκηνοθεσία Howard Hawks. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο John Wayne και ο Montgomery Clift, που ηγούνται μιας ομάδας που μεταφέρει ένα κοπάδι αγελάδων από το Τέξας στο Κάνσας. Η ταινία «Hamlet» του 1948 αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου θεατρικού έργου του Σέξπιρ σε σκηνοθεσία Laurence Olivier, ο οποίος και πρωταγωνιστεί. Η ταινία αποτέλεσε την πρώτη βρετανική παραγωγή που βραβεύτηκε με Όσκαρ καλύτερης ταινίας, ενώ έλαβε επίσης και το Χρυσό Λέοντα στο Φεστιβάλ της Βενετίας. Η ταινία «Ο θησαυρός της Χέρα Μάντρε»
ήταν δραματική περιπέτεια του 1948 σε σκηνοθεσία John Huston. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι οι Humphrey Bogart, Tim Holt και Bruce Bennett που υποδίονται μια ομάδα Αμερικανών τυχοδιοκτών που κατά τη δεκαετία του 1920 βρίσκονται στο Μεξικό έχοντας σκοπό την ανέβρεση χρυσού. Η ταινία κέρδισε 3 Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και Όσκαρ σκηνοθεσίας. Η ταινία «Ο τρίτος άνθρωπος» ήταν φιλμ νουάρ του 1949 σε σκηνοθεσία Κάρολ Ρίντ. Ο σεναριογράφος και συγγραφέας Γκράχαμ Γκριν έγραψε το σενάριο και έπειτα εξέδωσε ένα μυθιστόρημα με τον ίδιο τίτλο. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο Τζόζεφ Κότεν, η Αλίντα Βάλι και ο Όρσον Ουέλς. Η ταινία προτάθηκε για 3 βραβεία Όσκαρ. Ο Αδέσποτος Σκύλος ήταν ένα ιαπωνικό αστυνομικό φιλμ του 1949 σε σκηνοθεσία Ακίρα Κουροσάβα. Πρωταγωνιστούν ο Τοσίρο Μιφούνε και ο Τακάση Σιμούρα. Είναι μια ταινία μεταξύ των πρώτων ιαπωνικών ταινιών σε αυτό το είδος που εξερευνά τη διάθεση της Ιαπωνίας κατά τη διάρκεια της επώδυνης μεταπολεμικής ανάκαμψης. «Η Κληρονόμος» ήταν μια δραματική αμερικανική ταινία του 1949 σε σκηνοθεσία William Wyler με πρωταγωνιστές την Olivia de Havilland και τον Montgomery Clift. Η ταινία κέρδισε συνολικά 4 βραβεία Όσκαρ, ανάμεσα σε αυτά το Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της Olivia de Havilland. «Το Ρασομόν» ήταν μια ιαπωνική ταινία του 1950 σε σκηνοθεσία Ακίρα Κουροσάβα. Στην ταινία πρωταγωνιστούν ο Τοσίρο Μιφούνε, ο Τακάση Σιμούρα και η Ματσίκο Κίο. Η πλοκή της ταινίας τοποθετείται στον 15ο αιώνα στην Ιαπωνία, όπου ένας ληστής ακινητοποιεί ένα σαμουράι για χάρη της όμορφης γυναίκας του, την οποία θέλει να κάνει δική του. Η ταινία κέρδισε το Χρυσό Λέοντα και συνέβαλε στην παγκόσμια αναγνώριση του Κουροσάβα και μαζί με αυτόν έφερε στο προσκήνιο όλον τον Ιαπωνικό κινηματογράφο. «Η Λεωφόρος της Δύσης» ήταν μια ταινία του 1950 σε σκηνοθεσία Billy Wilder. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο William Holden στο ρόλο ενός αποτυχημένου σεναριογράφου, η Gloria Swanson στο ρόλο μιας πρώην στάρ του βοβού κινηματογράφου που ζει στο δικό της φανταστικό κόσμο, κάνοντας όνειρα για μια θριαμβευτική επιστροφή στη μεγάλη οθόνη, και ο Eric von Stroheim στο ρόλο του πρώην συζύγου και νυν μπάτλερ της Swanson. Η ταινία, που πήρε 3 Όσκαρ, ασκεί κριτική στη βιομηχανία του κινηματογράφου και προκάλεσε αντιδράσεις στους κύκλους των μεγάλων παραγωγών του Hollywood εκείνης της εποχής, ενώ σήμερα θεωρείται ένα από τα μεγαλύτερα επιτεύγματα του αμερικανικού κινηματογράφου. «Όλα για την Εύα» ήταν ο τίτλος ταινίας του 1950, σκηνοθετημένη από τον Τζόζεφ Μανκεβιτς και βραβευμένη με το Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Πρωταγωνιστές αυτής της κλασικής ταινίας του Hollywood είναι η Betty Davis, η Anne Baxter, ο George Santers και η Marilyn Monroe σε έναν από τους πρώτους της ρόλους. «Η Σταχτοπούτα» ήταν αμερικανική ταινία musical κινουμένων σχεδίων παραγωγής Walt Disney του 1950. Βασίζεται στο ομώνυμο παραμύθι του Σαλ Περό. Έλαβε 3 υποψηφιότητες για βραβεία Όσκαρ, συμπεριλαμβανομένης της υποψηφιότητας καλύτερου τραγουδιού. Η ταινία «Η Θησαυρή του Σολομόντος» ήταν περιπέτεια του 1950. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι η Deborah Kerr, ο Stuart Granger και ο Richard Carlson. Η ταινία προτάθηκε για 3 βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ καλύτερης ταινίας και κέρδισε 2. «Το Λεωφορείο ο Πόθος» ήταν ταινία του σκηνοθέτη Ηλία Καζάν, γυρισμένη το 1951. Βασίζεται στο ομώνυμο δράμα του Tennessee Williams. Η ταινία έλαβε 12 υποψηφιότητες και βραβεύτηκε με 4 βραβεία Όσκαρ. Πρωταγωνιστούν ο Μάρλον Μπράντο, η Vivian Lee και ο Καρλ Μάλντεν. Η ταινία «Ένας Αμερικανός στο Παρίσι» ήταν musical του 1951 σε σκηνοθεσία Vincente Minnelli. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο Τζιν Κέλι, που δημιούργησε και τις χορογραφίες, και η Λέσλι Καρόν. Η μουσική επένδυση της ταινίας βασίστηκε στη μουσική σύνθεση του George Gershwin. Η ταινία βραβεύτηκε με Όσκαρ καλύτερης ταινίας,
ενώ έλαβε συνολικά 6 Όσκαρ. Η μέρα που η γη έμεινε ακίνητη ήταν μια αμερικανική ταινία επιστημονικής φαντασίας του 1951 σε σκηνοθεσία Robert Wise. Διαδραματίζεται στη διάρκεια του ψυχρού πολέμου, στα πρώτα στάδια του ανταγωνισμού των πυρηνικών εξοπλισμών. Η ιστορία της ταινίας περιλαμβάνει έναν ανθρωποειδή εξωγήινο επισκέπτη που έρχεται στη γη συνοδευόμενος από ένα ισχυρό ρομπότ για να δώσει ένα σημαντικό μήνυμα που θα επηρεάσει ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Η Αλίκη στη χώρα των θαυμάτων ήταν αμερικανική ταινία κινουμένων σχεδίων του 1951 παραγωγής του Walt Disney. Είναι βασισμένη στα έργα του Lewis Carroll. Το ομότιτλο τραγούδι της ταινίας έχει γίνει από τότε κλασικό jazz κομμάτι. Η ταινία Quo Vadis ήταν ιστορικό επικό δράμα του 1951 σε σκηνοθεσία Mervyn LeRoy. Η ταινία αποτελεί κινηματογραφική μεταφορά του ομώνυμου μυθιστορήματος του Henning Sienkiewicz. Σύμφωνα με το μυθιστόρημα, κατά την περίοδο των διωγμών του Νέρονα, ο Απόστολος Πέτρος, στην προσπάθειά του να διαφύγει από τη Ρώμη, συνάντησε το όραμα του Ιησού Χριστού να μεταφέρει το Σταυρό του. Όταν ο Πέτρος τον ρώτησε «Κύριε, πού πηγαίνεις», εκείνος του αποκρίθηκε «Πάω στη Ρώμη για να σταυρωθώ ξανά». Η ταινία «Η Βασίλισσα της Αφρικής» ήταν αισθηματική περιπέτεια του 1951 σε σκηνοθεσία John Huston. Πρωταγωνιστούν ο Humphrey Bogart, η Catherine Hepburn και ο Robert Morley. Ο Bogart βραβεύτηκε με Όσκαρ πρώτου ανδρικού ρόλου για την ερμηνεία του στην ταινία. Η ταινία «Η Άγνωση του Express» ήταν ψυχολογικό θρίλερ του 1951 σε σκηνοθεσία Alfred Hitchcock. Η ιστορία αφορά δύο άγνωστους που συναντιούνται τυχαία σε ένα τρένο. Ο ένας από τους οποίους είναι ψυχοπαθής που προτείνει να ανταλλάξουν τους φόνους εκείνων που θέλουν να εξαφανίσουν ώστε να μην βιαστεί κανένας τους. Η ταινία «Τραγουδώντας τη βροχή» ήταν κωμωδία και musical του 1952 σε σκηνοθεσία Stanley Donen και Jim Kelly. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο Jim Kelly και η Debbie Reynolds, ενώ τις χορογραφίες δημιούργησε ο ίδιος ο Kelly. Η ταινία περιγράφει με χιουμοριστικό τρόπο το κλίμα που επικρατούσε στο Hollywood κατά τα τέλη της δεκαετίας του 1920 κατά τη μετάβαση από τις βοβές στις ομιλούσες ταινίες. «Το τρένο θα σφυρίξει τρεις φορές» ήταν αμερικανική ταινία western του 1952 σε σκηνοθεσία Fred Chinaman. Πρωταγωνιστής της ταινίας είναι ο Gary Cooper στο ρόλο ενός σερίφη που αναγκάζεται να αντιμετωπίσει ολομόναχος μια σπήρα κακοποιών. Η ταινία έλαβε 7 υποψηφιότητες για Όσκαρ και κέρδισε τελικά 4. «Ο ήσυχος άνθρωπος» ήταν δραματική κωμωδία του 1952 σε σκηνοθεσία John Ford. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο John Wayne και η Maureen O'Hara. Η ταινία πρόσφερε στο σκηνοθέτη της το 4ο και τελευταίο του Όσκαρ σκηνοθεσίας. «Τα φώτα της Ράμπας» ήταν μια αμερικανική κωμικοδραματική ταινία του 1952 σε σενάριο και σκηνοθεσία του Charlie Chaplin, ο οποίος είναι και ο πρωταγωνιστής της. Στην ταινία πρωταγωνιστεί ο Chaplin ως ξοφλημένος κωμικός που σώζει μια χορεύτρια, την οποία υποδίεται η Claire Bloom, από την αυτοκτονία. Οι δυο τους προσπαθούν να επιβιώσουν. Η μουσική σύνθεση της ταινίας έγινε από τον Chaplin. Το μεγαλύτερο θέμα στον κόσμο ήταν δραματική ταινία του 1952 σε σκηνοθεσία Cecil DeMille. Ο σκηνοθέτης έκανε επίσης την παραγωγή και κρατά το ρόλο του αφηγητή στην ταινία, στην οποία πρωταγωνιστούν οι Charlton Heston, James Stewart, Betty Hutton και Gloria Graham. Η ταινία βραβεύτηκε με Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Ο Peter Pan ήταν αμερικανική ταινία musical, φαντασίας και περιπέτειας κινουμένων σχεδίων του 1953 παραγωγής Walt Disney. Η υπόθεση της ταινίας περιλαμβάνει μια ομάδα παιδιών που συναντούν τον Peter Pan και ταξιδεύουν στο νησί της χώρας του ποτέ για να μείνουν νέοι. Εκεί ο Peter προσπαθεί επίσης να αντιμετωπίσει τον Captain Hook. Το Tokyo Story ήταν μια ιαπωνική δραματική ταινία του 1953. Η πλοκή της ταινίας επικεντρώνεται σε ένα ηλικιωμένο ζευγάρι
που ταξιδεύει στο Τόκιο ώστε να επισκεφθεί τα παιδιά του. Η ταινία τονίζει την αντίθεση της αντιμετώπισης που δέχεται το ηλικιωμένο ζευγάρι από τα αδιάφορα παιδιά του και τη χείρα νύφη τους που τους συμπεριφέρεται με καλοσύνη. Το «Όσο υπάρχουν άνθρωποι» με πρωτότυπο τίτλο «Από εδώ ως την αιωνιότητα» ήταν ταινία του 1953 σε σκηνοθεσία Fred Zinnemann, βραβευμένη με Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Πρωταγωνιστές αυτής της κλασικής ταινίας είναι ο Μπαρτ Λάνκαστερ, ο Μοντγκόμερι Κλίφτ, η Ντέμπορα Κέρ, ο Φρανκ Σινάτρα και η Ντόνα Ριντ. Γίνεται καταγραφή των γεγονότων που προηγήθηκαν της ανατίνεξης της βάσης του Pearl Harbor στις 7 Δεκεμβρίου του 1941. Μετά τον βομβαρδισμό του Pearl Harbor, οι ζωές όλων θα αλλάξουν. Η ταινία αυτή προτάθηκε για 13 βραβεία Όσκαρ και απέσπασε 8. Το CinemaScope είναι μια σειρά φακών που άρχισε να χρησιμοποιείται από το 1953 για τη λήψη ταινιών ευρείας οθόνης που μπορούσαν να προβληθούν στους κινηματογράφους χρησιμοποιώντας τον υπάρχοντα εξοπλισμό με προσαρμογή αφακού. Είναι δημιουργία του Σπύρου Σκούρα. Ο Σπύρος Σκούρας ήταν Ελληνοαμερικανός πρωτοπόρος του κινηματογράφου, ο οποίος ήταν πρόεδρος της 20th Century Fox από το 1942 ως το 1962. Ο Χιτώνας, The Robe, ήταν μια αμερικανική φανταστική βιβλική επική ταινία του 1953 που αφηγείται την ιστορία ενός Ρωμαίου χιλίαρχου που διοικεί τη μονάδα που είναι υπεύθυνη για τη Σταύρωση του Ιησού. Η ταινία κυκλοφόρησε από την 20th Century Fox και ήταν η πρώτη ταινία που κυκλοφόρησε με τη διαδικασία ευρείας οθόνης CinemaScope. Ο Χορός της Σαλόμης ήταν κλασική ταινία του 1953 σε σκηνοθεσία William Dieterle, στην οποία πρωταγωνιστούν η Rita Hayworth, ο Stuart Granger και ο Charles Lawton. Η ταινία περιγράφει τη ζωή της Εβραίας πριγκίπισσας Σαλόμης μετά την εξορία της από τη Ρώμη μέχρι και τον χώρο των 7 πέπλων με αντάλλαγμα τη ζωή του Ιωάννη του Βαπτιστή. Η ταινία «Διακοπές στη Ρώμη» ήταν ρομαντική κομεντή παραγωγής 1953 σε σκηνοθεσία William Wyler. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο Gregory Peck και η Audrey Hepburn. Η ταινία έλαβε 10 υποψηφιότητες για βραβεία Όσκαρ, μεταξύ των οποίων και για Όσκαρ καλύτερης ταινίας, και κέρδισε 3. Η πρωτοεμφανιζόμενη Audrey Hepburn βραβεύτηκε με Όσκαρ πρώτου γυναικείου ρόλου για την ερμηνεία της στην ταινία. Οι άντρες προτιμούν τις ξανθές. Ήταν μια αμερικανική μουσική κομμωδία του 1953 βασισμένη στο ομότιτλο θεατρικό musical. Η ταινία σκηνοθετήθηκε από το Howard Hawks και πρωταγωνιστούν η Jane Russell και η Marilyn Monroe. Η ταινία είναι γεμάτη κομικές καταστάσεις και μουσικά κομμάτια. Η ταινία «Σιωπηλός μάρτυρας» ήταν ψυχολογικό θρίλερ του 1954 σε σκηνοθεσία Alfred Hitchcock. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο James Stewart και η Grace Kelly. Η ταινία προτάθηκε για 4 βραβεία Όσκαρ. Η 7 Σαμουράι ήταν μια ιαπωνική δραματική επική ταινία του 1954 σε σκηνοθεσία Ακίρα Κουροσάβα που είχε γράψει και το σενάριο. Πρωταγωνιστούν η Τοσίρο Μιφούνε και τα Κάση Σιμούρα. Η πλοκή της ταινίας τοποθετείται στην αγροτική Ιαπωνία του 16ου αιώνα κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου της Ιαπωνίας και επικεντρώνεται σε ένα ρημαγμένο χωριό το οποίο θα ζητήσει προστασία από 7 σαμουράι στην επικείμενη επίθεση των ληστών οι οποίοι λέει λατού τις οδιές τους. Η ταινία «Τηλεφωνήσατε ασφάλεια αμέσου δράσεως» ήταν θρίλερ του 1954 σε σκηνοθεσία Alfred Hitchcock. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο Ray Milland, η Grace Kelly και ο Robert Cummings. Η ταινία είναι βασισμένη σε θεατρικό έργο του Frederick Knott, το οποίο διασκεύασε ο ίδιος για τη μεγάλη οθόνη. Τα Λευκά Χριστούγεννα ήταν μια αμερικανική musical ταινία του 1954 με πρωταγωνιστές τον Bing Crosby, τον Danny Kaye, τη Rosemary Clooney και τη Vera Ellen. Το τραγούδι της ταινίας έγινε πολύ γνωστό. Οι 20.000 λεύγες κάτω από τη θάλασσα ήταν ταινία επιστημονικής φαντασίας βασισμένη στο ομότιτλο μυθιστόρημα του Γιούλιου Βέρν. Η παραγωγή ήταν του Walt Disney. Πρωταγωνιστές είναι ο James Mason, ο Kirk Douglas, ο Paul Lucas και ο Peter Lorre.
Εντυπωσιακές ήταν οι σκηνές με την επίθεση ενός τεράστιου καλαμαριού στο υποβρύχιο. Το λιμάνι της αγωνίας ήταν ταινία του 1954 του Ηλία Καζάν, βραβευμένη με Όσκαρ καλύτερης ταινίας. Πρωταγωνιστές είναι ο Μάρλο Μπράντο, η Εύα Μαρισέν, ο Ροτ Στάιγερ και ο Κάρλ Μάλντεν. Η ταινία προτάθηκε για 12 βραβεία Όσκαρ και έλαβε 8. Ο Δρόμος ήταν μια ιταλική δραματική ταινία του 1954 σε σκηνοθεσία του Φεντερίκο Φελίνη. Πρωταγωνιστούν ο Άντονι Κουίν και η Τζουλιέτα Μασίνα. Η ταινία αφηγείται την ιστορία μιας απλής νεαρής γυναίκας που αγόρασε από τη μητέρα της ένας περιπλανόμενος δυνατός άνδρας που την παίρνει μαζί του στο δρόμο όπου δίνει παραστάσεις προβάλλοντας τη δύναμή του. Η ταινία «Επαναστάτης χωρίς αιτία» ήταν αμερικανικό δράμα του 1955 σε σκηνοθεσία Νίκολας Ρέι. Πρωταγωνιστούν ο James Dean και η Natalie Wood. Ο σκηνοθέτης, μέσα από την ιστορία του πρωταγωνιστή, αποπειράται να παρουσιάζει την ηθική παρακμή της αμερικανικής νεολαίας, την αποξένωση μεταξύ των ανθρώπων και το χάσμα των γενναιών. Η ταινία «Το κυνήγι του κλέφτη» ήταν ένα ρομαντικό θρίλερ του 1955 σε σκηνοθεσία Alfred Hitchcock. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο Cary Grant και η Grace Kelly. Ο John, ένας Αμερικανός πρώην κλέφτης κοσμημάτων, ζει τώρα ήρεμα στη Γαλλική Ριβιέρα. Η ηρεμία του διακόπτεται όμως όταν κάποιος ξεκινάει μια σειρά ληστείων κοσμημάτων χρησιμοποιώντας όλα τα κόλπα που χρησιμοποιούσε ο John την περίοδο της δράσης του. Η αστυνομία του Μοντε Κάρλο υποπτεύεται τον John και εκείνος πρέπει να αποδείξει την αθωότητά του ανακαλύπτοντας ο ίδιος την ταυτότητα του πραγματικού ενόχου. Η ταινία «Επτά χρόνια φαγούρα» ήταν αμερικανική ρομαντική κωμωδία του 1955 σε σκηνοθεσία Billy Wilder. Στην ταινία πρωταγωνιστούν η Marilyn Monroe και ο Tommy Well. Περιέχει μια από τις πιο χαρακτηριστικές εικόνες. Τη Monroe να στέκεται πάνω από έναν εξαερισμό του μετρό, καθώς το λευκό της φόρεμα φουσκώνει προς τα πάνω όταν περνάει ο σειρμός. Η ταινία «Μάρτι» ήταν δραματική ταινία του 1955, βραβευμένη με Όσκαρ καλύτερης ταινίας και με χρυσό φοίνικα στο Φεστιβάλ των Κανών. Πρωταγωνιστές της ταινίας είναι ο Ernest Borgnine στο ρόλο του Μάρτι και η Betsy Blair στο ρόλο της Κλάρας. Ο Μάρτι είναι ένας καλόκαρδος και μοναχικός Ιταλοαμερικανός χασάπης που ζει στο Μπρόνξ της Νέας Υόρκης με τη μητέρα του. Ο Μάρτι θέλει να παντρευτεί και γνωρίζεται με την Κλάρα, μια απλοϊκή και μοναχική δασκάλα. Ο Μάρτι και η Κλάρα διαπιστώνουν ότι έχουν πολλά κοινά, αλλά ο περίγυρός τους έχει άλλη άποψη για το δεσμό τους. Η Λέδη και ο Αλίτης είναι αμερικανική ρομαντική ταινία musical κινουμένων σχεδίων του 1955 σε παραγωγή Walt Disney. Πρωταγωνιστούν ένα αμερικανικό κουτάβι, το οποίο οι ιδιοκτήτες του το ονομάζουν Λέδη, και ένα αδέσποτο μη καθαρό αίμο σκυλί, ο Αλίτης. Η Οκλαχώμα ήταν ένα αμερικανικό musical του 1955 σε σκηνοθεσία Fred Zinnemann. Ήταν η πρώτη ταινία που γυρίστηκε με το σύστημα Todd AO ευρείας παραβολικής οθόνης με στερεοφωνικό ήχο. Η ταινία διαδραματίζεται στην Οκλαχώμα και αφηγείται την ιστορία της κοπέλας μιας φάρμας και τις ερωτοτροπίες της με δύο αντίπαλους μνηστήρες. Ο Γελοτοπιός της Αυλής ήταν μια musical κωμωδία του 1955 σε μεσαιωνικό περιβάλλον με πρωταγωνιστή τον Ντάνι Κέι που κάνει τον γελοτοπιό και βοηθάει στην ανατροπή του ψεύτικου βασιλιά με τον κανονικό βασιλιά που είναι ένα μωρό.